βλογάκι. Δύο μέρες μαζί μου θα είστε. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Καταρχάς, πάω. Είναι πρωί για μένα, δεν ξέρω τι είναι για εσάς. Πάω το για δουλειά. Εκεί δεν μπορώ να σας πάρω μαζί μου, γιατί έχω απογορευτικό για το τηλέφωνο. Θα πάμε για χώρο. Θα πάμε στο γιατρό. Εκεί θα σας χρειαστώ. Από εκεί και πέρα, τι άλλο θα κάνουμε. Θα πει μετά που είναι στο σέρβις να πάει να το δει ο Νίκος. Γιατί είχε κάποιο θέμα με το λάστιχο, το οποίο έπρεπε να αλλάξουμε ένα εναλλακτικό, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ έκανα 600 χιλιόμετρα από τότε. Τέλος πάντων, πώς να σκοτώθηκα πάλι καλά. Τι μας έμεινε, θα δούμε τι άλλο θα βγει. Αυτά από μένα, σας αφήνω. Ξεκινάμε. Πολύ δύσκολη ζωή της γυναίκας. Πάρα πολύ δύσκολη. Καλησπέρα. Καλό. Τι κάνετε? Ναι, τραβάω. Γενικά τραβάω. Ναι, πάμε πάλι από την αρχή. 1-2 μέσα. 5-6 κοντά. 1-2 περνάει πάνω μπροστά. 5-6 περνάει. Μπράβο το κόρι. Καλημέρα. Έχω ένα ραντεβού στο γιατρό. Εδώ δεν έχω πει ότι πριν δύο εβδομάδες ξύπνησα με πάρα πολύ μεγάλο πονοκέφαλο και εμετό. Ανά μία ώρα έκανα εμετό και ήμουν πάρα πολύ χάλια. Επίσης έπρεπε να πάω και για δουλειά. Δεν μπορούσα να βγάλω όλη την βάρδια μου. Οπότε πήγα στο κέντρο υγείας γιατί δεν μπορούσα ούτε νερό να κρατήσω. Οπότε μου έκαναν κάποιες μετρήσεις και μου είπαν ότι θα πρέπει να πάω σε άλλους γιατρούς, επειδή υπάρχει κάποιο νεύρο στο κεφάλι το οποίο κάτι το ακουμπάει. Και στην ουσία εγώ ζαλίζομαι από αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό σύμπτωμα που δεν είχα εκείνη την μέρα είναι αυτή τη ζαλάδα. Και βρίσκομαι λογική. Επειδή όλοι ξέρετε ότι πηγαίνω για χορό και νομίζω και σε αυτό το vlog θα έχει κάποια κομμάτια από το lighting. Οπότε και από εκεί καταλαβαίνω ότι όλη την ομάδα μας με την προπόνηση που μας δίνουν σταματάει να ζαλίζεται και μόνο εγώ ζαλίζουμε περισσότερα. Άρα υπήρχε μία λογική σε αυτό που λέει ο γιατρός από το κέντρο υγείας. Έστειλε σε ένας γιατρός, οπότε πάμε να δούμε τι έχει σε αυτό το κεφάλι. Εγώ λέω ότι δεν έχει τίποτα.
Ωραία, για πρώτη φορά δοκιμάζω να είναι έτσι το τηλέφωνο. Ανάποδα, είναι πολύ περιμένο. Τώρα πάω στο σπίτι, θα σας εξηγήσω τι μου είπε ο γιατρός που με έστειλε και πήγαμε εκεί στο σούπερ μάρκετ. Χωρίς πλάνο, παίρνεις ό,τι να είναι βλακές, έχω πάρει πατατάκια και τα πάω πρώτα και πεινάω. Και μετά πρέπει να μαγειρέψω οπωσδήποτε κάτι. Καλά θα είναι να βάλουμε κανένα ηλεκτροσκούπα. Έτσι, για μια αλλαγή. Σχεδόν 5 μέρες μετά από αυτό που έχετε δει εσείς, πήρα απόφαση, πάω στο Τζάμπο. Αλλά είναι η βλακεία ότι άφησε το αυτοκίνητο στο συνεργείο, όπως είχα πει. Οπότε θα περπατήσουμε αρκετά. Όμως πρέπει να πάω, γιατί εδώ το κινέζικο είναι κλειστό. Μόνο να μην δεν δουλεύει το Τζάμπο. Λοιπόν, πάω για να βρω μια παπουτσοθήκη και τέλος πάντων, ακόμα ένα κάτι. Θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Επειδή η Τζίντζερ έφαγε 3 ζευγάρια παπουτσιά. Και όλο αυτό πρέπει να τελειώσει. Να πάρω και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, για νερό ξέρω ότι κάνει, αλλά για τροφή τι θα κάνει. Αλλά δύο γκάτσες θα σκοτωθούν μία με την άλλη. Δεν είναι μια καλή ιδέα. Νομίζω και μια τέτοια θα πάρω. Όχι, και ένα ποτέ θα είναι καλή ιδέα, απλά δεν ξέρω. Όλα είναι πολύ φαρδιά, εγώ θέλω το μισό από αυτό, δεν θέλω να μου παίρνει πολύ χώρο. Ξέρω, κάπως έτσι φαντάζομαι. Έχει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι πάλι να είναι ξεπλωματικό. Εγώ το θέλω όλη να είναι.
Τα πατάκια για το σπίτι. Ναι. Κοίτα τώρα τι βρήκα. Για 5 ευρώ. Ό,τι πρέπει για οργάνωση για την δουλάπα για, για τις φλουρίνες. Κατευθείαν ανοίγεις την δουλάπα, το τραβάς με τις ρόδες και βγάζεις ό,τι απορροπαντικό χρειάζεσαι. Δεν είναι γεμάτο. Αλλά δεν μπορώ να βρω αυτό που θέλω εγώ. Τελείωσα με τα ψώνια του τζάμπου, θα τα δείτε στο σπίτι. Δεν βρήκα παπουτσουθήκη. Ίσως να βγάλω κάποια πατέντα. Ίσως να βγάλω κάποια πατέντα από αυτό που βρήκα. Θα σας το δείξω σε λίγο. Τώρα, εγώ περπατάω καλά στον δρόμο, αλλά έχω ένα καινούργιο βάζο. Το οποίο θέλω να δοκιμήσω με ένα συγκεκριμένο λουλούδι. Αλλά πού να το βρω. Οπότε θα μπω από τα στενά, ίσως και κάπως σε κάποιο δάσος το βρω. Από εδώ, άμα μπω, θα πάω στα τρένα. Μην πατήσει κανένα τρένα, δείτε. Και τελειώσουμε. Τι είχε από εκεί. Πάμε να δούμε τι πήρα από το τζάμπο πριν να τα δει. Τώρα, το πράγμα για το οποίο πήγα είναι αυτό εδώ. Θα σας δείξω μετά τι θα κάνουμε εδώ μέσα. Αυτό είναι για φωτογραφίες, αλλά εγώ θα κάνω κάτι άλλο ενδιαφέρον, έχει σχέση με τις βλεφαρίδες. Θα κάνω ένα δείγμα για βλεφαρίδες από αυτό εδώ. Τι άλλο ήθελα να πάρω. Αυτό είναι για το μαλλί. Έλα το αγάπη μου. Φύγε, φύγε. Είναι για το μαλλί, είναι μεγάλο για να μείνει ίσιο το μαλλί. Είναι, περιμένει την φωτογραφία. Ρολί μαλλιών για να είναι ίσιο το μαλλί μου, δηλαδή έχω και το πιο μικρό. Αυτά είναι τα πιο μεγάλα, πρέπει να υπάρχει και η φράση με αυτό. Και γενικά όλο το μαλλί να είναι ίσιο. Και την παπουτσουθήκη. Τελικά πήρα αυτήν. Ω, αυτό είναι καλό κάτω. Πήρα αυτό εδώ. Αυτό εδώ που έχει τρία μπροστά και τρία πίσω και είναι για ντουλάπα. Κάπως εγώ θα την διορθώσω για να γίνει για τείχο. Θα δούμε. Ή αλλιώς θα και κάτι άλλο. Τώρα μισό όμως θα σας κατεβάσω λίγο. Για να δείτε. Θα βάλω το μόλι στο μαθήμα. Τρεις ώρες το κουλίθηκε. Μισό λεπτό, κάντε like και εγγραφή. Και τελειώνοντας αυτό το vlog, ξεκινάω κατευθείαν το άλλο και να σας δείξω πώς ακριβώς θα γίνει η παπουτσουθήκη και τι θα κάνω με αυτό το ανώμαλο του γατή. Κοίτα τώρα, κοίτα. Καλή φάση.